Γεια σας. Είμαι ο Μινάς Δασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την ένατη ενότητα του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας με θέματα τη Συμφωνία Μνημόνων ΚΑΣ και τα μοντέλα συνέπειας μνήμης. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι να συζητήσουμε για το πρόβλημα της συμφωνίας των κρυφών μνημών και παρουσίαση των βασικών μοντέλων συνέπειας μνήμης. Καταρχήν, ποιο είναι αυτό το πρόβλημα? Στα παράλληλα συστήματα έχουμε πολλούς επεξεργαστές που βρίσκονται πάνω σε ένα κοινό motherboard όπου έχουν πρόσβαση στην ίδια κοινή μνήμη. Σε αυτά λοιπόν τα συστήματα υπάρχουν ιδιωτικές μνήμες, CAS μνήμες, L1, L2 κ.ο.κ. και κοινές μνήμες για ομάδες επεξεργαστών ή για όλους. Για παράδειγμα, μια τυπική αρχιτεκτονική είναι οι επεξεργαστές, το κάθε core να έχει την δικιά του L1 επίπεδου 1 κρυφή μνήμη ιδιωτική και επίπεδου 2 ή και επίπεδου 3 κοινόχρηστες με τα άλλα cores που είναι στο ίδιο πυρίτιο, στο ίδιο λοιπόν packaging. Και υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή η κρυφή μνήμη διατηρεί κάποιο αντίγραφο δεδομένων ανωτέρων επιπέδων, μπορεί αυτό το αντίγραφο να μην είναι ενημερωμένο. Μπορεί κάποια στιγμή να είχε διαβάσει η συγκεκριμένη κρυφή μνήμη, επειδή το ζήτησε επεξεργαστής, κάποια θέση, για παράδειγμα, της εξωτερικής μνήμης. Στη συνέχεια, κάποια άλλη στιγμή, ένας άλλος επεξεργαστής να έγραψε μια διαφορετική τιμή πάνω σε αυτήν την θέση και ο πρώτος επεξεργαστής που έχει στην δικιά του L1 CAS τη συγκεκριμένη τιμή να βλέπει μια διαφορετική τιμή λοιπόν. Έτσι, το πρόβλημα είναι ότι σε κάποια δεδομένη στιγμή μπορεί να έχουμε το πρόβλημα ώστε διαφορετικοί επεξεργαστές να βλέπουμε για την ίδια θέση μνήμης διαφορετικές τιμές. Δηλαδή, να δημιουργείται μια αντιφατική άποψη της μνήμης. Ένα παράδειγμα μπορούμε να δούμε στο slide που απεικονίζεται αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, υπάρχουν δύο διεργασίες. Η μία διεργασία τοποθετεί αρχικά στο βιτ-αρ την τιμή β και στο α, στη μεταβλητή α, την τιμή α. Η άλλη διεργασία σε αυτές τις κοινόχρηστες μεταβλητές α και β τις αυξάνει κατά 1. Άρα αρχίζουμε α συν 1, β συν 1. Το πρόβλημα είναι ότι η διεργασία 1 έχει διατηρήσει σε μία ιδιωτική περιοχή μνήμης, στο βιτ-αρ, την τιμή που είχε η κοινή αυτή θέση μνήμης, η βιτ. Έτσι λοιπόν, όταν κληθεί το πρόγραμμα αυτό να αποφασίσει αν το αρ είναι μεγαλύτερο του βιτ, το πρόβλημα είναι κατά πόσο θα έχει εκτελεστεί πρώτα η αύξηση του α κατά 1 ή αν έχουμε μεταφέρει αυτή την προηγούμενη τιμή του α σε μία τοπική θέση μνήμης. Δηλαδή, υπάρχει κίνδυνος να έχουμε χαμένη συναλλαγή. Αν εκτελεστεί πρώτα η διεργασία process 2 και μετά η διεργασία process 1, τότε θα έχουμε ενδεχομένως διαφορετική εκτύπωση του μηνύματος, όπου αν εκτελεστεί πρώτα η διεργασία process 1 ή process 2 ή ανάμεικτα. Δηλαδή, εκτελεστεί πρώτα η πρώτη εντολή της process 1, μετά η πρώτη εντολή process 2, στη συνέχεια η δεύτερη εντολή process 1 και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, αναλόγως της ροής εκτέλεσης που θα εφαρμοστεί στο τέλος και η οποία εξαρτάται κάθε φορά από την κατάλληλη χρονοδρομολόγηση, υπάρχει περίπτωση να έχουμε διαφορετικό τελικό αποτέλεσμα. Ένα άλλο πρόβλημα λοιπόν που μπορούμε να διαπιστώσουμε είναι αυτό το πρόβλημα της συνάφειας της κοινής μνήμης. Συνάφεια ή συνέπεια είναι το ίδιο.
Έτσι λοιπόν, στον χρόνο 0, ο επεξεργαστής α διαβάζει στη θέση χ και έχει τιμή 1, αφού τα περιεχόμενα της μνήμης είναι 1. Στη συνέχεια, η CPU β διαβάζει στη θέση χ, διαβάζει και αυτή την τιμή 1, αλλά στη συνέχεια, στη χρονική στιγμή 3, η CPU α αποθηκεύει το 0 στη θέση χ, κάτι που δεν το γνωρίζει η CPU β, και έτσι υπάρχει ως συνέπεια στην μεν CPU α να βλέπει την τιμή 0 για τη θέση, για τη διεύθυνση x, ενώ η CPU β να βλέπει την τιμή 1 για την διεύθυνση x. Άρα λοιπόν, για την ίδια θέση μνήμης x υπάρχουν δύο διαφορετικές εικόνες. Όπως είδαμε, η CPU α έχει, βλέπει διαφορετική τιμή από τη CPU β. Το πρόβλημα αυτό που παρουσιάσαμε στα προηγούμενα δύο παραδείγματα είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στα παράλληλα συστήματα. Είναι κοινό πρόβλημα και στους πολυεπεξεργαστές και στους πολυυπολογιστές. Και το πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι υπάρχουν ιδιωτικές μνήμες που μπορεί να φέρουν αντίγραφα από θέσεις, από κοινόχρηστες θέσεις μνήμης, με συνέπεια να μην ενδεχομένως έχουν ενημερωθεί αυτά τα αντίγραφα. Το πρόβλημα της συνάφειας της μνήμης εμφανίζεται τόσο σε πολυεπεξεργαστές, όπου οι CPU έχουν ιδιωτικές κρυφές μνήμες και κάποια επίπεδα είναι κοινά, και βέβαια υπάρχει ένας κοινός και ενιαίος χώρος διευθύνσεων, ο οποίος είναι ορατός από όλους τους επεξεργαστές. Αυτή είναι η κατηγορία UMA, Unified Memory Architecture. Το πρόβλημα επίσης εμφανίζεται και στους πολυυπολογιστές, όπου υπάρχουν διαφορετικοί κόμβοι που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός γρήγορου δικτύου διασύνδεσης. Για παράδειγμα, GigaBPS, InfiBand και το καθεξής. Οι κόμβοι έχουν ιδιωτικές μνήμες, οι οποίες έχουν πρόσβαση σε μια κοινά μοιραζόμενη μνήμη που είναι ορατή από όλες τις μονάδες επεξεργασίας, από όλους τους κόμβους. Βέβαια, υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Αυτή είναι η κατηγορία NUMA. Σε κάθε περίπτωση, είτε μιλάμε για επεξεργαστές πάνω στο ίδιο board, είτε για διαφορετικούς κόμβους συνδεδεμένους σε ένα κατανεμημένο σύστημα, το πρόβλημα αυτό υπάρχει. Το πρόβλημα αυτό υπάρχει και είναι αρκετά σημαντικό. Η ύπαρξη λοιπόν της κοινόχρησης μνήμης δημιουργεί κάποια προβλήματα, γιατί πολλές μονάδες επεξεργασίας επιχειρούν να διαβάσουν την ίδια θέση μνήμης και επιχειρούν να γράψουν στην ίδια θέση μνήμης. Μερικά μηνύματα αιτήσεων παραλαμβάνονται με διαφορετική σειρά, γιατί κάποιοι επεξεργαστές είναι πιο κοντά σε κάποια δομοστοιχεία μνήμης από ότι άλλοι επεξεργαστές. Έτσι λοιπόν, κάποια αιτήματα παραλαμβάνονται με διαφορετική σειρά από εκείνη που υποβλήθηκαν. Δηλαδή, μπορεί ένας απομακρυσμένος επεξεργαστής να ζήτησε να γράψει πρώτος, σε έναν απόλυτο χρόνο βέβαια, μια τιμή σε μια θέση μνήμης, αλλά επειδή είναι απομακρυσμένος επεξεργαστής, μέχρι να έρθει το μήνυμα αυτό που έχει στείλει στη μνήμη, θα έχει ξεπεραστεί από έναν άλλον επεξεργαστή που μεταγενέστερα έστειλε ένα αίτημα, αλλά επειδή είναι πιο κοντά στη μνήμη, θα έρθει άμεσα το μήνυμά του στη μνήμη. Έτσι λοιπόν, υπάρχει παραλαβή των αιτήσεων με διαφορετική σειρά με βάση τον απόλυτο χρόνο που είχαν υποβληθεί. Απαιτούνται κάποια αυστηρά μέτρα και πρωτόκολλα, γιατί αλλιώς θα δημιουργηθεί χάος και διαφορετικοί επεξεργαστές έχουν διαφορετική εικόνα για τη μνήμη. Κάποιες τεχνικές αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων βρίσκουμε στις κρυφές μνήμες. Δύο είναι οι πιο σημαντικές τεχνικές αντιμετώπισης. Η πρώτη τεχνική είναι η τεχνική write back. Δηλαδή, οι πράξεις που τροποποιούν τη μνήμη, για παράδειγμα ανανέωση, εγγραφή κάποιας τιμής σε μια διεύθυνση μνήμης, γίνονται μόνο στην μνήμη, στην κρυφή μνήμη CAS, στην ιδιωτική κρυφή μνήμη, και η κύρια μνήμη ενημερώνεται μόνο όταν η αντίστοιχη γραμμή της
κρυφής μνήμης πρόκειται να διωχθεί. Αυτό βέβαια καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί το πρόβλημα το ότι ένας επεξεργαστής έχει τροποποιήσει μία διεύθυνση μνήμης και αυτή η ενημέρωση, επειδή έχει κρατηθεί μέσα στην κρυφή μνήμη, δεν έχει σταλεί προς τα πίσω, προς τη RAM. Και έτσι λοιπόν, δεν έχουν ενημερωθεί οι άλλες κρυφές μνήμες. Άρα λοιπόν, η κοινή τακτική εγγραφή της κρυφής μνήμης με εγγραφή προς τα πίσω write back είναι μια πηγή προβλήματος, που θα πρέπει βέβαια να αντιμετωπιστεί με την επέκταση αυτής της τεχνικής, όπως θα δούμε σε επόμενα slide. Η δεύτερη τεχνική είναι η εγγραφή από μέσα. Write through, δια μέσω της κρυφής μνήμης. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πράξεις εγγραφής γίνονται στην κύρια μνήμη καθώς και στη μνήμη CAS, δηλαδή οτιδήποτε θελήσει ο επεξεργαστής να γράψει σε μια διεύθυνση μνήμης, αυτό γράφεται βέβαια στην κρυφή μνήμη, αλλά αμέσως πηγαίνει και στη RAM. Αυτό σημαίνει πάντα ότι η κύρια μνήμη έχει έγκυρες τιμές. Η δημιουργία συμφωνίας λοιπόν συμβαίνει, όπως είδαμε προηγουμένως, με την write-back εγγραφή, γιατί μπορεί δύο διαφορετικές ιδιωτικές κρυφές μνήμες που έχουν στοιχεία για την ίδια διεύθυνση μνήμης να έχουν διαφορετική εικόνα αφού δεν έχουν μεταφέρει τις εγγραφές στη RAM. Η άλλη τεχνική, write-through, ομοίως προκαλεί πρόβλημα. Εκτός αν οι άλλες κρυφές μνήμες εποπτεύουν, δηλαδή κάνουν snoop, παρακολουθούν, τους διάβλους μεταφοράς δεδομένων προς τη μνήμη και έτσι μπορούν κατευθείαν να ενημερώνουν και τα δικά τους στοιχεία σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι πρόκειται να γίνει εγγραφή σε μια διεύθυνση μνήμης που κατέχουν οι ίδιες. Ένας άλλος τρόπος βέβαια είναι οι κρυφές μνήμες να στέλνουν μηνύματα ειδοποίησης σε άλλες κρυφές μνήμες προκειμένου να τις ενημερώνουν για όταν πρόκειται να γίνει κάποια αλλαγή. Οι δύο πιθανοί τρόποι για ενημέρωση είναι write update, δηλαδή μόλις μία μονάδα επεξεργασίας στείλει έτοιμα για εγγραφή σε μία διεύθυνση μνήμη στην κρυφή μνήμη, η κρυφή μνήμη ενημερώνει την διεύθυνση που έχει και επίσης η ενημέρωση αυτή γίνεται multicast, δηλαδή ένα προς πολλούς, προς όλες τις κρυφές μνήμες των άλλων επεξεργαστών και αν μία άλλη κρυφή μνήμη φέρει την αντίστοιχη διεύθυνση, ενημερώνει κατάλληλα τα δεδομένα. Η δεύτερη ενημέρωση είναι write invalidate, δηλαδή μόλις γίνει εγγραφή σε μία κρυφή μνήμη, τότε στέλνεται το μήνυμα write invalidate ως multicast σε όλες τις άλλες κρυφές μνήμες και αν μία άλλη κρυφή μνήμη φέρει τη συγκεκριμένη διεύθυνση, αμέσως την ακυρώνει, δηλαδή θέτει το bit κατάστασης της κρυφής γραμμής σε άκυρο, ότι δεν φέρει έγκυρα δεδομένα. Έτσι λοιπόν, στο write update, η εγγραφή σε ένα block γίνεται σε όλα τα αντίγραφά του και επιτυχάνει μόνο αφού έχουν ανανεωθεί όλα τα αντίγραφα. Βέβαια, μπορεί να επιτευχθεί και συνέπεια με ένα μηχανισμό καθολικής διάταξης σε ένα κατανεμμένο σύστημα, όπου μία διεργασία αναλαμβάνει τον λόγο, τον ρόλο του sequencer, του ενιαίου συστήματος ακολουθίας, όπου κάθε αλλαγή στέλνεται πρώτα στον sequencer, την αναθέτει σε επόμενο μοναδικό αριθμό και στέλνει την αλλαγή σε όλους τους κόβους προκειμένου να ενημερώσουν τα δεδομένα τους. Η μέθοδος απαιτεί μεγάλη επικοινωνία στο δίκτυο και γι' αυτό δεν χρησιμοποιείται. Ένα άλλο βασικό πρωτόκολλο διατήρησης συνέπειας είναι το write invalidate, δηλαδή πριν από μία γραφή σε ένα τοπικό αντίγραφο, η κρυφή μνήμη στέλνει μήνυμα απαξίωσης, δηλαδή ένα μήνυμα ακύρωσης σε όλες τις κρυφές μνήμες, αν έχουν τη συγκεκριμένη διεύθυνση. Ασφαλώς, μετά την ακύρωση, το μόνο έγκυρο αντίγραφο βρίσκεται
στην αρχική κρυφή μνήμη που είχε στείλει το μήνυμα. Αν κάποιος άλλος, κάποια άλλη κρυφή μνήμη χρειαστεί το blog, πρέπει να το ζητήσει και ο κόμβος ιδιοκτήτης να το στείλει ή να ενημερώσει την μνήμη. Έτσι διασφαλίζεται η ακολουθιακή συνέπεια. Όπως είπαμε προηγουμένως, ένας τρόπος για να ενημερώνονται οι κρυφές μνήμες για τροποποιήσεις σε διευθύνσεις επιτυχάνεται μέσω της τεχνικής της επόπτευσης, snooping. Αυτό βέβαια γίνεται μόνο όταν υπάρχει μία κοινή αρτηρία μεταφοράς δεδομένων από τις κρυφές μνήμες προς την εξωτερική RAM, που όλες οι κρυφές μνήμες των επεξεργαστών έχουν πρόσβαση και μπορούν να ακούν τα δεδομένα. Έτσι λοιπόν, το παράδειγμα αυτό δείχνει πώς λειτουργεί αυτή η τεχνική. Ο επεξεργαστής Α διαβάζει τη διεύθυνση X. Λόγω αστοχίας στην κρυφή μνήμη, ζητάει από τη RAM τα δεδομένα, τα οποία έρχονται και τα δεδομένα είναι 0, οπότε γράφονται 0 στην κρυφή μνήμη. Ένας άλλος επεξεργαστής Β διαβάζει τη συγκεκριμένη διεύθυνση X, πάλι γίνεται κασμής, και στη συνέχεια ζητάει από την RAM τα δεδομένα, οπότε το 0 έρχεται στην κρυφή μνήμη αυτού του επεξεργαστή. Ο πρώτος επεξεργαστής γράφει το 1 στη θέση Χ και ταυτόχρονα στέλνει μήνυμα ακύρωσης της συγκεκριμένης διεύθυνσης, αν υπάρχει, σε όλες τις άλλες κρυφές μνήμες. Έτσι λοιπόν, έχουμε ακύρωση για την θέση Χ και άρα η κρυφή μνήμη του επεξεργαστή Β, εκεί που είχε τη τιμή 0, ακυρώνεται και είναι κενή η συγκεκριμένη διεύθυνση, δεν υπάρχει. Η CPU Β διαβάζει τη θέση Χ πάλι, οπότε έχουμε πάλι ένα καινούριο κασμής και από τη RAM μεταφέρεται η τιμή στην εσωτερική CAS. Έτσι λοιπόν διατηρείται η συνέπεια σε όλες τις κρυφές μνήμες. Ένας άλλος τρόπος, εκτός από την επόμψευση, είναι και η εκπομπή της γραμμής. Δηλαδή, όταν μία αλλαγή συμβεί στην κρυφή μνήμη, τότε η κρυφή μνήμη ενημερώνει, εκπέμπει αυτή την αλλαγή προς όλες τις άλλες κρυφές μνήμες. Έτσι λοιπόν, έχουμε ότι η CPU α διαβάζει τη θέση X, έχουμε κασμής, διαβάζει και γράφει 0, η CPU β διαβάζει την θέση X, έχουμε κασμής, οπότε γράφει 0, η CPU α γράφει το 1 στη θέση X και στέλνει αμέσως το μήνυμα σε όλες τις άλλες κρυφές μνήμες. Η κρυφή μνήμη β, όπου είχε τη συγκεκριμένη διεύθυνση, ενημερώνει την τιμή και από 0 το κάνει 1. Και η CPU β διαβάζει τη θέση X και τα περιεχόμενα λοιπόν είναι 1. Εδώ έχουμε παράδειγμα ενός write update πρωτοκόλλου εκπομπής που τρέχει σε ένα snooping διάβολο για ένα block μονής CAS με write back CASes. Βλέπουμε λοιπόν ότι και σε αυτή την περίπτωση, όπου έχουμε εκπομπή μηνύματος, διατηρείται η συνέπεια. Έτσι λοιπόν στο write update, μόλις έχουμε μία εγγραφή σε μία θέση μνήμη, για παράδειγμα γράφουμε το α, γράφουμε το β, αυτά στέλνονται ως ενημερώσεις σε άλλες κρυφές μνήμες, οπότε μόλις οι άλλες κρυφές μνήμες πάρουν αυτά τα δεδομένα, ενημερώνουν τα δικά τους δεδομένα και μπορούν και συνεχίζουν την εκτέλεση του προγράμματος κανονικά. Και εδώ στο σημείο αυτό τροποποιείται για παράδειγμα το β και στέλνονται τα δεδομένα σε όλες τις άλλες κρυφές μνήμες. Εδώ έχουμε τρεις κρυφές μνήμες, οπότε κάθε φορά η αλλαγή πηγαίνει από μία κρυφή μνήμη στις άλλες δύο. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο τεχνικές, write invalidate και write update. Έχει επικρατήσει το write invalidate γιατί έχει κάποια πλεονεκτήματα όπως τα εξής. Καταρχήν, αν έχουμε πολλές εγγραφές στην ίδια λέξη, απαιτείται μόνο μία ακύρωση. Δηλαδή, στέλνεται μόνο ένα μήνυμα write invalidate από την κρυφή μνήμη που κάνει όλες αυτές τις εγγραφές, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να σταλούν πάρα πολλές ενημερώσεις. Δεύτερον, κάθε μπλοκ κρυφή μνήμης αποτελείται από πολλές λέξεις. Αν
γράφονται πολλές λέξεις στο ίδιο μπλοκ, απαιτείται μόνο μια ακύρωση, ενώ στην άλλη περίπτωση απαιτούνται πολλαπλές ενημερώσεις. Και το τρίτο, υπάρχει καθυστέρηση στην ανάγνωση για miss, αν υπάρχει write invalid date, γιατί η λέξη δεν είναι ενημερωμένη, οπότε το write update εδώ υπερτερεί, γιατί συνεχώς οι κρυφές μνήμες είναι ενημερωμένες. Άρα λοιπόν, δύο πλεονεκτήματα συνήγουν υπέρ και ένα κατά της χρήσης του write invalidate. Εκτός από αυτές τις τεχνικές, θέλουμε να μοντελοποιήσουμε πολλές φορές και τις προσβάσεις στις μνήμες. Αυτό επιτυχάνεται με τα μοντέλα συνέπειας μνήμης. Άρα το μοντέλο συνέπειας μνήμης αναφέρεται στον βαθμό συνέπειας που πρέπει να διατηρούν τα δεδομένα της κοινόχρησης μνήμης προκειμένου να έχουμε μια άρτια και ορθή χρήση της μνήμης. Το κάθε μοντέλο έχει μια σειρά από κανόνες, οπότε κάποια στοιχεία που ίσως φαίνονται άκυρα σε ένα μοντέλο, σε ένα άλλο μπορεί να είναι ορθά. Τα βασικά μοντέλα τα παρουσιάζουμε συνέχεια και ασφαλώς αποτελεί και αυτός ένα αντικείμενο συνεχιζόμενης έρευνας για τα κατανεμημένα παράλληλα συστήματα. Ας δούμε ένα παράδειγμα μοντέλου συνέπειας. Ο πρώτος επεξεργαστής γράφει την τιμή 1 σε μια θέση μνήμης. Ο δεύτερος επεξεργαστής γράφει την τιμή 2 στη θέση μνήμης. Ο τρίτος επεξεργαστής διαβάζει τη θέση μνήμης και βρίσκει την τιμή 1. Αν κάποιος μας ρωτήσει αν υπάρχει ασυνέπεια, αν υπάρχει πρόβλημα ασυνέπειας στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μπορούμε να πούμε ναι υπάρχει ή όχι δεν υπάρχει. Εξαρτάται από το μοντέλο συνέπειας. Άρα λοιπόν εξαρτάται από το τι είχε υποσχεθεί η μνήμη να κάνει και τι έκανε. Άρα λοιπόν το συγκεκριμένο παράδειγμα σε κάποιο μοντέλο θα είναι σωστό, σε κάποιο άλλο δεν θα είναι σωστό. Σε κάποιο μοντέλο θα είναι συνεπές, σε κάποιο άλλο μοντέλο δεν θα είναι συνεπές. Άρα λοιπόν μπορούμε να ορίσουμε τη συνέπεια μνήμης ότι είναι συνεπής αν η επιστρεφόμενη από ανάγνωση τιμή είναι ό,τι αναμενόταν από τον προγραμματιστή. Υπάρχουν τα εξής μοντέλα συνέπειας, το αυστηρό, strict consistency, όπου γίνεται ανάγνωση της πιο πρόσφατης τιμής που είχε γίνει εγγραφή, κάτι όμως που απαιτεί καθολική διάταξη όλων των εγγραφών, κάτι που είναι και πολύ ακριβό. Το επόμενο μοντέλο είναι το ακολουθιακό μοντέλο, όπου αρκεί να τοποθετήσουμε σε μια σειρά τις εγγραφές, το γενικό μοντέλο, όλα τα αντίγραφα έχουν την ίδια τελική τιμή, και το αδύνατο ή αποδεσμευτικό μοντέλο που χρησιμοποιεί δύο κλειδώματα. Όλα αυτά βέβαια συνδυάζονται και με τα πρωτόκολλα συνέπειας μνήμης, όπως το Write Invalidate και το Write Update που είχαμε δει σε κάποια προηγούμενα slides, με πλεονεκτήματα ότι το κύριο αντίγραφο ενημερώνεται πρώτο και μετά όλα τα άλλα αντίγραφα ενημερώνονται για αυτά και ο εγγραφέας δεν μπλοκάρεται εκτός και αν θέλει να κάνει ανάγνωση μιας θέσης που αναμένει ενημέρωση στα πρωτόκολλα συνέπειας μνήμης. Και υπάρχει και έννοια του κλειδώματος, όπου μπορεί κάποιος εγγραφέας να κλειδώσει μια περιοχή μνήμης, να γράψει και συνέχεια να την ξεκλειδώσει. Ένα μοντέλο που επίσης χρησιμοποιείται είναι το πρωτόκολλο ιδιοκτησίας Berkeley, δηλαδή είναι το πρωτόκολλο κλειδώματος. Κάθε αντικείμενο έχει έναν ιδιοκτήτη και μπορεί να είναι σε μία από τις παρακάτω καταστάσεις. Άκυρο, δηλαδή τα δεδομένα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, χωρίς κάποιον ιδιοκτήτη αλλά με έγκυρα δεδομένα, δηλαδή δεν έχει ζητήσει κάποιος να γίνει ιδιοκτήτης, με ιδιοκτήτη και έγκυρα δεδομένα, με ιδιοκτήτη και έγκυρα δεδομένα, με πολλαπλά αντίγραφα όμως. Ένα αντίγραφο μπορεί να έχει τις εξής λειτουργίες, ανάγνωση πολλαπλών αντιγράφων, ανάγνωση μονού αντιγράφου και εγγραφή. Μιλήσαμε προηγουμένως για τα μοντέλα συνέπειας μνήμης. Ας δούμε κάποια βασικά στοιχεία που ισχύουν στα μοντέλα συνέπειας μνήμης. Καταρχήν, πρέπει να έχουμε κοινόχρηση μνήμη. Αν δεν έχουμε κοινόχρηση μνήμη, δεν υπάρχει καν η έννοια του μοντέλου συνέπειας μνήμης, γιατί πάντα είναι συνεπές, αν ένας επεξεργαστής έχει πρόσβαση σε μία μνήμη. Άρα λοιπόν έχουμε κοινόχρηση μνήμη. Η επικοινωνία γίνεται με κοινές θέσεις μνήμης. Δηλαδή, κάποιος επεξεργαστής γράφει σε μία διεύθυνση X και ένας άλλος επεξεργαστής μπορεί να διαβάσει αυτή τη διεύθυνση
X που θα φέρει τα ίδια αποτελέσματα ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα. Διατηρείται η σειρά των εντολών του προγράμματος. Αν ένας επεξεργαστής διαβάσει τη θέση X που είχε γράψει και δεν έχει μεσολαβήσει άλλη γραφή, πρέπει στην ανάγνωση που θα ακολουθήσει να διαβάσει πάλι τα ίδια δεδομένα. Διαφορετικές εγγραφές στην ίδια μνήμη εκτελούνται σηριακά, με μια σειρά όμως που φαίνεται σε όλους τους επεξεργαστές. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τα μοντέλα συνέπειας μνήμης. Το πρώτο μοντέλο είναι το αυστηρό μοντέλο, το strict. Ένα μοντέλο που, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, δεν χρησιμοποιείται στην πράξη γιατί είναι πολύ αυστηρό. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε μια κοινόχρηστη μνήμη και υποστηρίζει το αυστηρό μοντέλο αν η τιμή που επιστρέφει η εντολή read από μια διεύθυνση είναι πάντα η ίδια με την τιμή που έγραψε μια διεύθυνση τελευταία χρονικά εντολή write, ανεξάρτητα από τις τοποθεσίες των διεργασιών που εκτέλεσαν τις read και write. Δηλαδή, όλες οι εγγραφές γίνονται αμέσως την ίδια χρονική στιγμή ορατές σε διεργασίες. Κάτι που πρακτικά δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, έχει μια αδύνατη υλοποίηση. Απαιτεί απόλυτο καθολικό χρόνο, όπου ούτε και αυτός είναι εφικτός σε ένα κατανεμένο σύστημα. Ο κάθε κόμβος έχει το δικό του ρολόι. Μπορεί να υλοποιηθεί αν δεν υπάρχουν κρυφές μνήμες και υπάρχει μόνο ένα άρθρωμα μνήμης με μία πόρτα εισόδου-εξόδου, κάτι βέβαια που θα προκαλούσε τεράστια συμφόρηση. Η υλοποίηση λοιπόν αυτού του μοντέλου δεν γίνεται. Ας δούμε ένα παράδειγμα χρήσης. Αυστηρή συνέπεια. Για παράδειγμα, η διεργασία 1. Βλέπουμε τον οριζόντιο άξονα που είναι ο άξονας του χρόνου. Η διεργασία 1 γράφει στην διεύθυνση X την τιμή 1 και μετά από κάποια χρονική στιγμή η διεργασία 2 διαβάζει από την διεύθυνση X την τιμή 1. Αυτό είναι αυστηρή συνέπεια. Από τη στιγμή που έχει προηγηθεί έστω κατά μία μικρή μονάδα χρόνου μία εγγραφή, η ανάγνωση θα πρέπει να επιστρέψει τα δεδομένα αυτής της εγγραφής. Με μία αυστηρή συνέπεια έχουμε το εξής πρόβλημα. Η διεργασία 1 γράφει στην διεύθυνση X την τιμή 1. Όπως βλέπουμε, η διεργασία 2, ύστερα από κάποια χρονική στιγμή, διαβάζει την διεύθυνση αυτή X και βρίσκει την τιμή 0. Μετά από λίγο ξαναδιαβάζει και βρίσκει την τιμή 1. Αυτό είναι ένα μη αυστηρό μοντέλο, μη αυστηρής συνέπειας μοντέλο και όμως είναι ορθό. Η P2 λοιπόν μετά την εγγραφή της P1 της τιμής 1 διαβάζει το κελί και βλέπει τιμή 0, οπότε δεν υπάρχει άμεση ενημέρωση. Το προηγούμενο μοντέλο είχε αδύνατη υλοποίηση. Ας δούμε ένα επόμενο μοντέλο που είναι πιο πρακτικό και μπορεί να υλοποιηθεί. Το ακολουθιακό μοντέλο, sequential. Είναι πιο χαλαρό μοντέλο και ασφαλώς έχει ευκολότερη υλοποίηση. Όλες οι διεργασίες βλέπουν την ίδια ακολουθία προς πελάσου την κοινή μνήμη, χωρίς να παίζει βέβαια ρόλο ποια είναι αυτή. Για παράδειγμα, αν έχουμε τρεις λειτουργίες read στη διεύθυνση R1, write στη διεύθυνση W1 και read R2 στην ίδια θέση μνήμης με αυτή τη σειρά, τότε οποιαδήποτε ακολουθία είναι αποδεκτή αρχή να ισχύει για όλες τις διεργασίες. Δηλαδή μπορεί να συμβεί πρώτα R1 W1 R2 ή πρώτα να έχει γίνει R1 R2 W1 και ούτω καθεξής. Πρέπει να ισχύει για όλες τις διεργασίες. Η σηριακή συνέπεια εγγυάται ότι υπάρχει μία μοναδική καθολική διάταξη όλων των εγγραφών, η οποία είναι ορατή από όλες τις μονάδες επεξεργασίας. Αν μία CPU βλέπει ότι η τιμή XX γράφτηκε πρώτα στη θέση W, τότε θα πρέπει όλες οι CPU να βλέπουν αυτή την διάταξη, ότι έχει γίνει αυτή η εγγραφή. Δεν είναι τόσο ισχυρός κανόνας όσο η αυστηρή συνέπεια, είναι πολύ χρήσιμη και υλοποιείται. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε εγγραφές και αναγνώσεις και όλες αυτές τοποθετούνται σε ένα κοινό άξονα, καθολική λοιπόν σειρά, όπου με βάση αυτή την καθολική σειρά όλα τα προγράμματα έχουν την ίδια ενιαία αντιμετώπιση της μνήμης. Έτσι λοιπόν, έχουμε η εργασία 1 γράφει στη διεύθυνση χ την τιμή 1 και στη συνέχεια η διεργασία P1 γράφει στη διεύθυνση και αυτή χ την 1. Η P2 διαβάζει
αρχικά την τιμή 0 και μετά την τιμή 1, ενώ πηγή 2 διαβάζει την 1 και μετά την 1. Και τα δύο είναι σωστά σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί η σειρά στην πρώτη περίπτωση μπορεί να είναι ότι πρώτα έγινε W, πρώτα έγινε το R, μετά το W, δηλαδή το RX0 είναι η πρώτη ενέργεια, το WX1 είναι η δεύτερη και το RX1 είναι η τρίτη, ενώ επίσης η άλλη ακολουθία, δηλαδή ότι πρώτα έγινε το WX1, μετά το RX1 και μετά το RX ξανά 1, 3 είναι η επόμενη ακολουθία. Δύο πιθανά αποτελέσματα που τρέχουν το ίδιο πρόγραμμα είναι λοιπόν α ίσον 1. Έχουμε λοιπόν να εκτυπώσουμε το β και το σ, το α και το σ και το α και το β, και δεν επιτρέπεται να εκτυπώσουν όλα 0, γιατί δεν υπάρχει η ίδια σειρά σε όλα. Πρέπει να τοποθετούν όλα στην ίδια σειρά. Για παράδειγμα, η P1 βλέπει β ίσον 0, σ ίσον 0, ενώ η P2 βλέπει α ίσον 1 και σ ίσον 0. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βλέπουν όλες οι διεργασίες στην ίδια σειρά. Άρα λοιπόν να έχουν τις ίδιες τιμές στις ίδιες μεταβλητές. Έχουμε λοιπόν την εξής εικόνα. Έχουμε την κοινή διεύθυνση X, όπου έχουμε κάποιους επεξεργαστές που γράφουν και διαβάζουν σε αυτή τη διεύθυνση μνήμης. Έχουμε δύο επεξεργαστές που κάνουν read και δύο που κάνουν write μιας κοινής μνήμης, μιας κοινής διεύθυνσης μνήμης. Οι τρεις πιθανοί τρόποι για να γίνουν interleaves στον χρόνο, τα δύο writes και τα τέσσερα reads, φαίνονται στο slide αυτό ως β, σ και ντ. Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε την κοινή εικόνα ότι πρώτα γράφεται το 100, στη συνέχεια γράφεται το 200, διαβάζει το 200, διαβάζει 200, 200, 200, πρώτα γράφεται το 100, μετά διαβάζει το 100, μετά γράφεται το 200 και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν τοποθετούνται οι αναγνώσεις και οι εγγραφές σε μία ενιαία σειρά και αυτή η ενιαία σειρά είναι κοινή για όλους τους επεξεργαστές. Εύκολη λοιπόν υλοποίηση το προηγούμενο μοντέλο, όπως και το επόμενο που είναι το αιτιατό μοντέλο. Είναι ακόμα πιο χαλαρό από το κολυθιακό, προσφέρεται για μεγαλύτερη παραελεία. Όλες οι διεργασίες βλέπουν την ίδια σειρά με εκείνες τις λειτουργίες ανάγνωσης και γραφής, οι οποίες πιθανόν σχετίζονται με σχέση αιτίου αποτελέσματος, δηλαδή όταν η μία εγγραφή επηρεάζει κάποια άλλη. Η υλοποίηση βέβαια απαιτεί ένα γράφημα εξάρτησης, dependency graph, για τις λειτουργίες πρόσβασης και γνώσης της μνήμης, που είναι περίπλοκο και απαιτεί επιπλέον συγχρονισμό από τις εφαρμογές εκείνες που απαιτούν ακολουθιακή συνέπεια. Έτσι λοιπόν, οι εγγραφές που σχετίζονται με πιθανόν αιτιατή σχέση πρέπει να μπορούν να βλέπουν όλες οι διεργασίες στην ίδια διάταξη. Αλλιώς, άλλες διατάξεις δεν μας ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, έχουμε την εγγραφή από τη διεργασία 1 στην διεύθυνση 6 στην τιμή 1. Στη συνέχεια έχουμε η P2 την ανάγνωση από τη χ την 1 και μετά από λίγο την εγγραφή στη χ της 2. Η P3 έχουμε την ανάγνωση 1 και μετά από λίγο εγγραφή 3. Και μετά από λίγο όμως, άρχι 2. Διαβάζεται λοιπόν αυτή η διεύθυνση και είναι το 2, το οποίο είναι το 2 που έχει γραφεί από εδώ πέρα. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι το WX3 ενδεχομένως αυτή η διεργασία τη βλέπει ότι συνέβη και πιο πριν, ότι έγινε πρώτα το 3 και στη συνέχεια το 2. Η ακολουθία αυτή επιτρέπεται στο αιτιατό μοντέλο, αλλά όχι στο ακολουθιακό ή αυστηρό μοντέλο συνέπειας, όπου θα θέλαμε όλες οι διεργασίες να βλέπουν την ίδια σειρά. Στο παράδειγμα λοιπόν έγινε γραφή από την διεργασία P1 η τιμή 1 στη διεύθυνση χ και μετά από την P1 στη διεύθυνση χ η τιμή 3, που σημαίνει ότι κανονικά θα έπρεπε πρώτα να εμφανιστεί το 1 και μετά το 3. Έτσι λοιπόν αυτό είναι ένα πιο χαλαρό μοντέλο που ενδεχομένως όμως μπορεί να προβληματίσει και κάποιον που θέλει να το υλοποιήσει.
Μια παραβίαση της αιτιατής μνήμης είναι όταν γίνει εγγραφή στο 1, διαβαστεί το 1, μετά γίνει εγγραφή στο 2 και έχουμε εδώ πέρα ότι εγγραφή επιστρέφει το 2 και μετά επιστρέφει το 1, το οποίο η παραβίαση είναι σε αυτό εδώ το σημείο. Γιατί σύμφωνα με την P2, η τιμή διάβασε, η R διάβασε την 1 και έγραψε τη 2. Άρα δεν μπορεί μια άλλη διεργασία να δει πρώτα τη 2 και μετά την 1, αφού είναι στην ίδια διεργασία. Ενώ μια σωστή ακολουθία γεγονότων είναι γράφεται το 1, γράφεται το 2, διαβάζεται το 2 και μετά το 1 ή το 1 και μετά το 2. Αυτό είναι επειδή είναι σε άλλη διεργασία. Αυτό έγινε το WX1 άλλη χρονική στιγμή από το WX2 και σε άλλη διεργασία. Ενώ στο προηγούμενο έγινε στην ίδια διεργασία. Γι' αυτό λοιπόν το πρόβλημα είναι ότι στην ίδια διεργασία έχουμε σειρά. Έχουμε μια ακολουθία που θα πρέπει αυτή να τηρείται όμως και στις άλλες διεργασίες. Το επόμενο μοντέλο συνέπειας είναι η συνέπεια του επεξεργαστή. Ένα χαλαρό μοντέλο συνέπειας, ευκολότερο να υλοποιηθεί στους μεγάλους πολυεπεξεργαστές. Οι εγγραφές από οποιαδήποτε δεδομένη CPU φαίνονται από όλες τις CPU με την ίδια σειρά που υποβλήθηκαν και για κάθε δεδομένη λέξη μνήμης όλες οι CPU βλέπουν όλες τις εγγραφές που γίνονται σε αυτή με την ίδια σειρά. Έτσι λοιπόν, αν η CPU 1 υποβάλλει πράξη εγγραφής 1α, 1β, 1σε σε κάποια θέση μνήμης, τότε όλοι οι επεξεργαστές βλέπουν με αυτή τη σειρά. Σε κάθε λέξη μνήμης υπάρχει μια μονοσήμαντη τιμή και πρέπει να συμφωνούν ποια πράξη εγγραφής έγινε τελευταία. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε ταυτόχρονα η CPU 1, 1α, 1β, 1σε και η 2, 2α, 2β, 2σε, μπορούμε να πούμε ότι και τα δύο είναι σωστά. Δηλαδή 1α, 1β, 2α, 2β, 2σε, 1σε. Ή 2α, 1α, 2β, 2σε, 1β, 1σε. Βλέπουμε ότι μεταξύ τους έχουν μια σειρά, δηλαδή έχουμε 2α, μετά από λίγο 2β, μετά από λίγο 2σε. Ενώ θα ήταν λάθος αν είχαμε 2β και μετά είχαμε 2α. Αυτό εδώ πέρα είναι λάθος αυτή η σειρά 2β, 2α. Αφού η ίδια διεργασία γράφει πρώτα το α, μετά γράφει το β, μετά γράφει το σε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει η έννοια αυτής της σειράς. Βέβαια, το μοντέλο αυτό δεν εγγυώνται ότι όλες οι CPU θα βλέπουν την ίδια διάταξη. Είναι απόλυτα νόμιμο να συμπεριφέρεται το υλικό με τέτοιο τρόπο ώστε μερικές CPU να βλέπουν την πρώτη από τις παραπάνω διάταξεις, μερικές να βλέπουν κάποια άλλη κ.ο.κ. Καμιά όμως CPU δεν θα δει πρώτα την 1β να προηγείται από την 1α, όπως είπαμε προηγουμένως, ή όπως είπαμε προηγουμένως, την 2β να προηγείται της 2α. Επόμενο μοντέλο συνέπειας είναι το αδύνατο μοντέλο συνέπειας, το weak. Βασίζεται στις παρατηρήσεις ότι συνήθως δεν απαιτείται η γνωστοποίηση σε όλες τις διεργασίες κάθε μεμονωμένης αλλαγής, αλλά ομαδοποιημένων αλλαγών. Και άρα λοιπόν να συνοψίζουμε το αποτέλεσμα των ενεργειών. Η μεμονωμένη προσπέλαση κοινόχρησης μεταβλητών είναι σπάνια και θα πρέπει να προστατεύεται. Συνήθως έχουμε αρκετές προσπελάσεις σε ένα σύνολο μεταβλητών και μετά καθόλου προσπέλαση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν η συνέπεια σε αυτό το μοντέλο, στο αδύνατο μοντέλο, επιβάλλεται σε ομάδα προσπελάσεων μνήμης και όχι σε μεμονωμένες προσπελάσεις. Βέβαια δεν εγγυάται καν ότι οι πράξεις εγγραφής από μία CPU θα εμφανίζονται με την ίδια σειρά. Για παράδειγμα, μπορεί μία CPU να βλέπει την 1α εγγραφή πριν από την 1β και μία άλλη να βλέπει την 1α μετά την 1β. Η σειρά να είναι λοιπόν διαφορετική. Χρειάζονται όμως μεταβλητές συγχρονισμού ή μια πράξη συγχρονισμού, όπου όταν εκτελείται ένας συγχρονισμός, όλες οι εγγραφές που είναι σε αναμονή τελειώνουν. Η πράξη συγχρονισμού είναι σειριακά συνεπής. Δηλαδή, όταν τις υποβάλλουν πολλές CPU, επιλέγεται μια διάταξη και όλες οι CPU βλέπουν αυτή τη διάταξη. Έχουμε λοιπόν, η CPU α γράφει 1α, 1β, η CPU β γράφει 2α. Έρχεται κάποια στιγμή που είναι το σήμα συγχρονισμού, η πράξη συγχρονισμού. Στη συνέχεια υπάρχει εγγραφή 1σε, 2β, 3α, 3β, μετά νέο σήμα συγχρονισμού και το καθεξής. Άρα λοιπόν, στο αδύνατο μοντέλο συνέπειας χρησιμοποιείται η έννοια του συγχρονισμού ανά κάποιο χρονικό διάστημα, όπου διαιρείται το
διάστημα σε περιόδους και σε κάθε περίοδο γράφονται τα αποτελέσματα στο τέλος στη μνήμη και άρα λοιπόν σε εκείνο το σημείο υπάρχει συνέπεια. Υπάρχει μια χαλαρή διάταξη προγραμμάτων μεταξύ όλων των λειτουργιών στη μνήμη. Η ανάγνωση και εγγραφή σε διαφορετική λειτουργία της μνήμης μπορεί να επαναδιαταχθεί. Δηλαδή, είπαμε, ένας επεξεργαστής γράφει 2α, 2β, αλλά ένας άλλος μπορεί να δει ότι γράφτηκε πρώτα 2β, 2β και μετά 1α. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν κοινόγλωσσες μεταβλητές όπου απαιτείται σήμα συγχρονισμού. Για μια διεργασία που διαβάζει ή γράφει, κανένας άλλος δεν έχει πρόσβαση μέχρι τη διεργασία να αφήσει την κρίσιμη περιοχή. Δεν υπάρχει ανάγκη για διάδοση εγγραφών ακολουθιακά ή καθόλου. Τρεις είναι οι βασικές ιδιότητες. Η προσβάση σε μεταβλητές συγχρονισμού είναι ακολουθιακά συνεπής. Σε μια μεταβλητή συγχρονισμού δεν επιτρέπεται άδεια για να εκτελεστεί μέχρι να ακολουθούν όλες τις προηγούμενες εγγραφές. Και τρίτον, δεν επιτρέπεται άδεια πρόσβαση σε δεδομένα μέχρι να γίνει να εκτελεστεί η μεταβλητή συγχρονισμού. Έτσι λοιπόν, ας δούμε μια έγκυρη μετάβαση. Γράφεται το 1, γράφεται το 2 στην διεύθυνση X, σήμα συγχρονισμού. Άρα τι σημαίνει, η τελευταία τιμή είναι ότι το Χ έχει τιμή 2. Άρα λοιπόν, όταν γίνει αυτός ο συγχρονισμός και μετά, τότε όλες οι διεργασίες θα βλέπουμε στο Χ τιμή 2. Γι' αυτό βλέπουμε εδώ στο P2 ότι έχει διαβάζει την τιμή 1 και μετά την τιμή 2. Ενώ μια άλλη διεργασία διαβάζει τιμή 2, τιμή 1. Γιατί δεν έχει εκτελέσει ακόμα το σήμα συγχρονισμού. Μόλις εκτελεστεί όμως το σήμα συγχρονισμού, τότε είμαστε σίγουροι ότι το RX θα φέρει 2, όπως και στην κάτω περίπτωση το RX θα φέρει 2. Βλέπετε ακόμα ότι είναι και διαφορετική σειρά, δηλαδή διαβάζει 2 και μετά διαβάζει 1. Ενώ με το σήμα συγχρονισμού μπορούμε και από το σημείο αυτό και μετά να είμαστε σίγουροι ότι είναι συγχρονισμένο για αυτή την περίοδο. Μία όμως άκυρη ακολουθία είναι να γραφεί 1, να γραφεί 2, να γίνει συγχρονισμός, να γίνει συγχρονισμός και να αναγνωστεί 1. Αυτό είναι λάθος γιατί θα έπρεπε να γίνει ανάγνωση σε 2. Η P2 πρέπει να πάρει 2 αντί για 1 επειδή έχει ήδη συγχρονιστεί. Άρα δεν υπάρχει λόγος να βλέπει άλλη τιμή. Τα κοινά δεδομένα μπορούν να υπολογιστούν σαν συνεπή αφότου γίνει ο συγχρονισμός. Η μεταβλητή συγχρονισμού ή barrier όπως έχουμε δει σε νήματα στο εργαστήριο κτλ. Είναι αυτό το σύμβολο και όλες οι τοπικές εγγραφές μεταδίδονται στην RAM, όλες οι απομακρυσμένες εγγραφές μεταφέρονται στον τοπικό επεξεργαστή και βέβαια η όλη διαδικασία μπλοκάρεται μέχρι να συγχρονιστεί η μνήμη. Η πρόσβαση σε μεταβλητές συγχρονισμού είναι ακολουθιακά συνεπής, βλέπουν την ίδια διάταξη και απαιτείται βέβαια το σήμα συγχρονισμού. Η μνήμη ενημερώνεται κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού και δεν επιτρέπεται πρόσβαση σε δεδομένα μέχρι να ολοκληρωθεί η λειτουργία του συγχρονισμού. Το πρόβλημα με τη συνέπεια του συγχρονισμού είναι η αναποτελεσματικότητα γιατί έχουμε barrier. Κάθε φορά που έχουμε barrier έχουμε μείωση της απόδοσης. Άρα λοιπόν μια διεργασία εκτελεί το σήμα συγχρονισμού και περιμένει και τις άλλες διεργασίες να φτάσουν στο σήμα αυτού του συγχρονισμού, στο barrier, για να συγχρονίσουν τα δεδομένα τους και να συνεχίσει η εκτέλεση παρακάτω. Άρα έχουμε χαμηλή αποδοτικότητα, εμποδίζει την πρόοδο των διεργασιών που έχουν φτάσει στο barrier και περιμένουν και τα συστήματα θα πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι όλες οι εγγραφές που ξεκίνησαν τοπικά θα πρέπει να ολοκληρωθούν, ενώ όλες οι απομακρυσμένες εγγραφές έχουν αποκτηθεί. Και πάμε στο τελευταίο μοντέλο συνέπειας μνήμης, το Eager Release Consistency, ERC. Εδώ βασίζεται στο προηγούμενο μοντέλο, είναι ότι όταν μια διεργασία εξέρχεται από μια κρίσιμη περιοχή, δεν είναι απαραίτητο να αναγκάσει όλες οι εγγραφές να ολοκληρωθούν αμέσως, αλλά είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει ότι θα έχουν τελειώσει πριν οποιαδήποτε άλλη διεργασία εισέλθει ξανά σε αυτή την περιοχή. Άρα δεν αναγκάζει τις εκκρεμείς εγγραφές να ολοκληρωθούν, αλλά δεν αφήνει άλλες διεργασίες να εισέλθουν σε αυτό το κρίσιμο τμήμα μέχρι να ολοκληρωθούν. Όταν υποβληθεί η επόμενη εντολή acquire, τότε γίνεται ένας έλεγχος αν έχει ολοκληρωθεί ο προηγούμενος συγχρονισμός και αν έχει ολοκληρωθεί, τότε συνεχίζει η εκτέλεση χωρίς μπλοκάρισμα της διεργασίας. Διαφορετικά έχουμε ένα μπλοκάρισμα της διεργασίας περιμένοντας το συγχρονισμό των δεδομένων της κρίσιμης περιοχής. Είναι ένας πιο πολύπλοκός μηχανισμός, αλλά δεν καθυστερεί τις εντολές όσο συχνά. Ίσως μοιάζει και λίγο με το write back, ότι εγγραφές γράφονται αμέσως, συνεχίζει την εκτέλεση το πρόγραμμα, η πρώτη διεργασία που είχε μπει στην κρίσιμη περιοχή, αλλά εντούτοις, όταν μια άλλη διεργασία να εισέλθει, τότε
οι εντολές περιμένει, μπλοκάρεται μέχρι το write back να γίνει write through, να ενημερωθούν τα δεδομένα στη RAM. Διαχωρίζει το συγχρονισμό σε δύο στάδια, σε απόκτηση πρόσβασης, που είναι το acquire, αποκλειστική πρόσβαση, και αποδέσμευση πρόσβασης, όπου κατά την αποδέσμευση δεν γράφονται αμέσως τα αποτελέσματα πίσω, αλλά σιγά σιγά και όταν ασφαλώς υπάρξει ανάγκη από μία άλλη εντολή acquire. Άρα λοιπόν η δομή είναι το acquire, δηλαδή κλείδωμα της κρίσιμης περιοχής ώστε να εισέλθει μόνο μία διεργασία, η εκτέλεση των διαφόρων λειτουργιών και στη συνέχεια το τέλος κρίσιμης περιοχής και αποδέσμευση της διεργασίας. Το αποδεσμευτικό μοντέλο συνέπειας παρέχει τις προσβάσεις acquire και release και επιτρέπουν μόνο μια διεργασία να εισέλθει μέσα, οι άλλες είναι σε αμοιβαίο αποκλεισμό. Οι προσβάσεις release απελευθερώνουν την κρίσιμη περιοχή και επιτρέπουν κάποια άλλη διεργασία να εισέλθει, εφόσον βέβαια έχουν γίνει οι συγχρονισμοί. Έτσι λοιπόν έχουμε acquire για την περιοχή το κλείδωμα αυτό, γράφεται το 1, γράφεται το 2 και γίνεται release. Στη συνέχεια γίνεται acquire, διαβάζει την τιμή 2 και το απελευθερώνει. Ενώ μια άλλη διεργασία η οποία διαβάζει χωρίς να έχει κάνει acquire, μπορεί να διαβάσει και τιμή 1, κάτι απόλυτα νόμιμο και συνεπές, εφόσον δεν έκανε acquire. Και το release consistency, όπου η αποδέσμευση απαιτεί αποστολή ακυρώσεων σε copy set convus και αναμονή όλων για επιβεβαίωση. Εδώ πέρα δεν θα πρέπει να γίνονται τροποποιήσεις καθολικά ορετές κατά την αποδέσμευση, ενώ κατά την αποδέσμευση θα πρέπει να αποστέλλεται ακύρωση μόνο στο κατάλογο και αποστέλλονται ενημερώσεις στο home convo. Υπάρχει βέβαια και acquire, δηλαδή έχουμε και δέσμευση και αποδέσμευση σε αυτό το μοντέλο. Κατά την acquire, έλεγχος με τον κατάλογο για να δει αν χρειάζεται κάποιο νέο αντίγραφο και οι πιθανότητες δεν είναι με το ότι κάθε κόμβος χρειάζεται να κάνει acquire, αλλά θα πρέπει να μην γίνουν τροποποιήσεις κατά την αποδέσμευση. Κάτι που μειώνει βέβαια την κίνηση των μηνυμάτων στις αποδεσμεύσεις. Τα κοινά δεδομένα γίνονται συνεπή όταν εξέλθουν από μια κρίσιμη περιοχή και δεν στέλνεται τίποτα πουθενά, αλλά όταν γίνεται μια acquire, ο επεξεργαστής που προσπαθεί να κάνει την acquire πρέπει να πάρει τις πιο πρόσφατες τιμές των μελεταβλητών των διευθύνσεων από τους άλλους επεξεργαστές. Έτσι λοιπόν, κατά την αποδέσμευση υπολογίζονται οι διαφορές και αποστέλλονται στον ιδιοκτήτη που έχει αυτή την κοινόρθωση περιοχή τα στοιχεία και ο ιδιοκτήτης εφαρμόζει τα diffs όσο πιο γρήγορα γίνεται με το που φτάνουν τις διαφορές λοιπόν στις διάφορες διευθύνσεις μνήμης που έχει, ενώ κατά την acquire οι αιτήσεις του κόμβου ενημέρωσαν τη σελίδα από το home node. Στα πρωτόκολλα συμφωνίας μνημών ανήκει το διαδεδομένο πρωτόκολλο MESI, Modified Exclusive Shared Valid, ένα δημοφιλές πρωτόκολλο για την επίτευξη συμφωνίας σε κρυφές μνήμες που χρησιμοποιείται σε όλους τους σημερινούς επεξεργαστές όπως Pentium 4, PowerPC, IOTA 3, IOTA 7 κτλ. Σε κάθε πρωτόκολλο συμφωνίας μνημών αφήνουμε τις πρόσφατα χρησιμοποιούμενες μεταβλητές να μένουν στην κρυφή μνήμη για πολλές αναγνώσεις, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η συμφωνία των διαμοιραζόμενων μεταβλητών. Οι πιο δημοφιλές προσεγγίσεις είναι λογισμικού ή υλικού. Το λογισμικό, πιο φθηνό, απλή υλοποίηση, δεν απαιτείται εξειδικευμένο υλικό και το υλικό αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για π.χ. άλλες δομικές μονάδες ή περισσότερη κρυφή μνήμη. Στηρίζονται στον compiler βέβαια και στο λειτουργικό σύστημα και το πρόβλημα μεταφέρεται από το χρόνο εκτέλεσης στο χρόνο στοιχειομετάφρασης. Όμως λαμβάνονται συντηρητικές αποφάσεις, δηλαδή μία αποδοτική χρήση της κρυφής μνήμης. Η βασική ιδέα των λύσεων με λογισμικό είναι ότι γίνεται ανάλυση του κώδικα, εύρεση των αντικειμένων που ίσως γίνουν ανασφαλή, κατάλληλη σημείωση αυτών των αντικειμένων και το λειτουργικό σύστημα ή οι επεξεργαστές δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση αυτών των αντικειμένων στην κρυφή μνήμη. Είναι λοιπόν non-cacheable object, ώστε να μην δημιουργηθεί πιθανό πρόβλημα. Βέβαια είναι πολύ συντηρητικό, επειδή κοινά δεδομένα μπορεί να μην χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, αλλά να χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και αποκλειστικά κάθε φορά. Θα μπορούσε να βελτιωθεί η προηγούμενη ιδέα με την προσθήκη πρόσθετου βήματος για την εύρεση ασφαλών χρονικών περιόδων, εισάγονται εντολές που δείχνουν τα ασφαλή ή τα μη ασφαλή τμήματα
και επιβάλλει τη συμφωνία μνημόνου ΚΑΣ κατά τη διάρκεια μόνο των κρίσιμων χρονικών περιόδων. Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των λύσεων μερολικών λοιπόν είναι ότι υπάρχει runtime dependency analysis, δηλαδή δυναμική αναγνώριση εξαρτήσεων από τον χρόνο και αντιμετώπιση του προβλήματος όταν εμφανιστεί. Υπάρχει μια πολύ καλύτερη αντιμετώπιση σε σχέση με το λογισμικό. Είναι διαφανές για τον προγραμματιστή, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Ο compiler είναι πιο απλός. Γίνεται καλύτερη χρήση της κρυφής μνήμης. Βέβαια, απαιτεί hardware υλοποίηση που είναι πολύ πιο δύσκολη. Οι λύσεις με υλικό τρόπο διαιρούνται σε δύο κατηγορίες, όπως τα πρωτόκολλα καταλόγου και τα πρωτόκολλα κρυφών μνημών. Στα πρωτόκολλα καταλόγου συλλέγονται και διατηρείται πληροφορίες για το πού βρίσκονται τα αντίγραφα κάθε φορά των γραμμών. Υπάρχει ένας κεντρικός συλλεκτής, ένας κατάλογος που παρέχει καθολικές πληροφορίες για το πού βρίσκονται κάθε φορά οι διευθύνσεις σε ποια κρυφή μνήμη. Και όταν μια κρυφή μνήμη κάνει αίτηση, τότε ο κεντρικός συλλεκτής κάνει τις ανάλογες ενέργειες ώστε να δώσει, να παραχωρήσει τον έλεγχο της κρυφής αυτής γραμμής σε αυτά τα δεδομένα και στην διεργασία που τα έχει ζητήσει, όπου αποτρέπει άλλες διεργασίες να έχουν πρόσβαση σε αυτή την κοινόχρηστη μνήμη. Βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, υπάρχει ένα θέμα επιβάρυνσης, γιατί αν υπάρχει ένας κεντρικός ελεκτής, όλες οι άλλες κρυφές μνήμες πρέπει να μιλάνε με αυτόν τον κεντρικό ελεκτή, κάτι που θα προκαλέσει επιβάρυνση του διάβλου. Εν τούτοις, ο κεντρικός ελεκτής είναι υπεύθυνος για όλες τις διευθύνσεις και όλες τις περιοχές των κρυφών μνημών και μπορεί και παρέχει τον έλεγχο κάθε φορά σε όποια οντότητα το ζητήσει. Αν ζητηθεί πρόσβαση από άλλες επεξεργαστές, ο ελεκτής μπορεί να δώσει εντολή write back στην κρυφή μνήμη για να γράψει τα δεδομένα πίσω στη μνήμη αν δεν το έχει κάνει. Μπορεί βέβαια να βελτιωθεί η όλη λειτουργία με το να έχουμε τοπικούς καταλόγους σε κάθε επεξεργαστή παρά να έχουμε έναν κατάλογο που να δημιουργεί μεγάλο overhead. Άρα, ένας κατάλογος προστίθεται σε κάθε κόβο για την υλοποίηση της συνέπειας της μνήμης και κάθε κατάλογος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των κρυφών μνημών που έχει αυτός και υπάρχει αυτή η επικοινωνία μεταξύ τους. Άρα, λοιπόν, γίνεται κάπως ιεραρχικά η χρήση του καταλόγου, μία ιεραρχική δομή καταλόγου, όπου ο κάθε επεξεργαστής έχει και έναν κατάλογο. Τα μειονεκτήματα, βέβαια, όπως είπαμε, είναι η κεντρική συμφόρηση και επιβάρυνση επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων ελεκτών κρυφής μνήμης και του κεντρικού ελεκτή. Βέβαια, σε συστήματα μεγάλης κλίμακας είναι αρκετά αποτελεσματικά, εφόσον μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μια εναλλακτική μορφή διασύνδεσης. Ένας άλλος τρόπος υλοποίησης και επίτευξης συνέπειας είναι η λειτουργία των πρωτοκόλων κρυφών μνημών. Εδώ πέρα κατανέμεται η ευθύνη στους ελεκτές των κρυφών μνημών. Μια κρυφή μνήμη θα πρέπει να γνωρίζει πότε μια γραμμή βρίσκεται σε αυτήν μόνο την κρυφή μνήμη ή την έχει κάποια άλλη κρυφή μνήμη ή είναι κοινόχρηστη και ούτω καθεξής. Άρα υπάρχουν καταστάσεις στις κρυφές μνήμες. Όταν εκτελείται μια ανανέωση ή ενημέρωση σε διαμοιραζόμενη μνήμη θα πρέπει να ανακοινώνεται σε όλες τις άλλες κρυφές μνήμες με ένα μηχανισμό μετάδοσης, να ενημερώνεται λοιπόν με μηνύματα οι άλλες μνήμες για το τι συμβαίνει και οι άλλες κρυφές μνήμες θα πρέπει να κρυφακούν στο δίκτυο για να αντιλαμβάνονται αυτές τις ειδοποιήσεις. Είναι ιδανική λύση για συστήματα που έχουν κοινή αρτηρία και μπορούν να επικοινωνούν με βάση αυτή την αρτηρία. Βέβαια, θα πρέπει να λαμβάνεται φροντίδα για την αυξημένη κίνηση στην αρτηρία που χρειάζεται για τη μετάδοση και παρακολούθηση όλων αυτών των μηνυμάτων, ώστε να μην αναιρεί το κέρδος από τη χρήση των τοπικών μνημών κρυφής μνήμης. Όπως είδαμε, υπάρχουν επίσης η ακύρωση εγγραφής, το Write Invalidate, όπου μόλις γίνεται εγγραφή, τότε στέλνεται ένα μήνυμα προς όλες τις άλλες κρυφές μνήμες, προκειμένου να ακυρώσουν το αντίγραφο, και το Write Update, όπου μόλις γίνεται μια ενημέρωση, η κρυφή μνήμη ενημερώνει όλες τις άλλες κρυφές μνήμες, ότι έχει γίνει αυτή η τροποποίηση. Αυτά τα πρωτόκολλα τα συζητήσαμε και στην αρχή αυτής της διάλεξης. Και οι δύο προσεγγίσεις, είπαμε, το είναι το ίδιο αποδοτικές, αλλά ένα πολύ καλύτερο πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την επίτευξη της συνέπειας της μνήμης προέρχεται από την χρήση 4 καταστάσεων σε κάθε κρυφή γραμμή, σε κάθε γραμμή της κρυφής μνήμης,
Και αυτές οι καταστάσεις που μπορεί να είναι μία γραμμή της κρυφής μνήμης είναι modified, τροποποιημένη, exclusive, αποκλειστική, shared, διαμοιραζόμενη και invalid, άκυρη. Αυτό είναι το πρωτόκολλο MESI, ένα από τα πιο δημοφιλές πρωτόκολλα που υπάρχουν και ένα πρωτόκολλο που θα αναλύσουμε σε επόμενη διάλεξη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή ενότητα.